Με ψυχραιμία και εύλογη ανυπομονησία, η οικογένεια του 28χρονου δεύτερου μηχανικού από τη Σιτία περιμένει νέα από το Υπουργείο Εξωτερικών και την πλειοκτήτρια εταιρεία για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Ο Μανώλης Δεδεάκης, ένας από τους 9 Έλληνες ναυτικούς που κρατούνται, αν και μόλις 28 ετών, κατάγεται από ναυτική οικογένεια και ταξιδεύει ήδη 6 χρόνια. Διάθετο, εντάξει. Ταρακουνηθήκανε λίγο. Νιώσανε λίγο αμηχανία, αλλά μετά εντάξει, τα πράγματα είναι σωστά. Όπως εξηγεί ο πατέρας του μιλώντας στην Κρήτη TV, παραμένει ψύχρεμος και είναι καλά στην υγεία του, όπως και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος. Έχω ζήσει τον Περσικό, ξέρω πώς είναι τα πράγματα στην Κάδο. Έχω περάσει πάρα πολλά. Αυτό περνάει τώρα ο γιος, το έχω περάσει και εγώ. Έχει πάει πολλές φορές με άλλη εταιρεία, όχι με αυτή. Μόνο μία φορά περάσανε εκεί που είναι οι πειρατές, Σομαλία, αλλά είχαν πάρει ασφάλεια και δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Η Ιρανική φρουρά που εγκαταστάθηκε μετά το ρεσάλτο στο πλοίο επέστρεψε τα κινητά τηλέφωνα στα μέλη του πληρώματος και ο 28χρονος κατάφερε παρά τις δυσκολίες σύνδεσης να επικοινωνήσει ήδη με τη σύντροφό του, μεταφέροντας καθησυχαστικά μηνύματα στην οικογένειά του. Μιλήσαμε. Ο γιος μου δηλαδή δεν μπορούσε να μιλήσει πολύ, απλώς του δώσα το τηλέφωνο πίσω, τα είχαν πάρει από την πρώτη μέρα, τα πήρανε, αλλά μετά τα ξημερώματα τα δώσανε πίσω, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει πάρα πολύ για πάρα πολύ ώρα, το αφήνει και κυκλοφορούν το βαπόρι, δεν υπάρχει η πίεση που υπήρχε την πρώτη μέρα, το πρώτο απόγευμα υπήρχε μια πίεση στρατιωτική. Τώρα είναι τα πράγματα πιο χαλαρά. Δεν έχουν πρόβλημα, οι Ιρανοί φέρονται πάρα πολύ σωστά. Ο Μανώλης Δεδεάκης ταξίδευε για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη εταιρεία, όπως εξηγεί ο πατέρας του, έμπειρος ναυτικός που έχει ζήσει ανάλογες περιπέτειες στη θάλασσα. Έχει μείνει μόνο μια, από την Πεσικοπηλιά και μου είπε και η εταιρεία, μια μονάδα μέσα ασφαλείας. Δηλαδή, είναι, φανταστείτε, μια δεκαριά άτομα, δεν είναι παραπάνω. Στην παλιά που ήμουν, ας πούμε εγώ. Οι άνθρωποι αυτοί μας, σαν Έλληνες, μας φέρονται πάρα πολύ σωστά. Στο πλευρό της οικογένειας βρίσκονται ο Αντιδήμαρχος Σιτίας αλλά και ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, που είναι σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους, ενημερώνοντάς τους για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την ασφαλή απομάκρυνση των 8 Ελλήνων και του Κύπριου ναυτικού από το πλοίο. Ευελπιστούμε το συντομότερο δυνατόν, πιθανόν και απόγευμα ή το αργότερο αύριο να έχει αποκατασταθεί και να επέλθει. Ας το δούμε η ηρεμία και η κανονικότητα. Το Ποσάιντον είχε φύγει από την Μπάσρα με προορισμό τη Φουτζέιρα και τελικό στόχο τα δηληστήρια στους Αγίους Θεοδόρους. Και το Prudent Warriors, στο οποίο επιβαίνει ο 28χρονος κριτικός, είχε φύγει από την Μπάσρα για τη Φουτζέιρα με άγνωστο τελικό προορισμό. Το θρίλερ αποκαλύφθηκε όταν πλέον οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν χθες την κατάληψη με ρεσάλτο των δύο πλοίων. Σήμερα Παρασκευή, το πολεμικό μας ναυτικό κατέλαβε δύο ελληνικά πετρελοφόρα λόγω παραβιάσεων στα νερά του Περσικού κόλπου. Oil tankers in the Persian Gulf. In a statement, the IRGC said vessels were seized for violations committed. Κομάντο κατέβηκαν με ελικόπτερα στα δύο πλοία και αφού ακινητοποίησαν τα πληρώματα, οδήγησαν τα πλοία στο σημείο στο οποίο βρίσκονται ακινητοποιημένα μακριά από λιμενικές εγκαταστάσεις. Ο συναγερμός είχε σημάνει αρκετές ώρες νωρίτερα για το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς πρώτα το Delta Poseidon και μετά το Prudent Warrior είχαν διακόψει ξαφνικά την επικοινωνία τους. Ήταν 22 μίλια από τις ιρανικές ακτές, σε διεθνή δηλαδή χώρο, και είχαμε μία επέμβαση με ελικόπτερα των φρουρών της Επανάστασης του σκληρού πυρήνα του Ιρανικού Αυταρχικού Καθεστώτος. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε με έντονο διάβημα διαμαρτυρίας για το θρίλερ κρατικής πειρατείας από το Ιράν, όπως χαρακτηρίζεται η κατάληψη των δύο ελληνικών τάνκερ στον Περσικό κόλπο. Οι ανωτέρω πράξεις ισοδυναμούν ουσιαστικά με πράξεις πειρατείας. Αντιβαίνουν θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς ναυσιπλοείας και θα έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις, καθώς και στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράν. Ζητούμε την άμεση απελευθέρωση των πλοίων και των πληρωμάτων τους. Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία αντιδρά και εκείνη έντονα στην κατάληψη των δύο ελληνόκτητων πλοίων, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση και τον επαναπατρισμό. Στον Δέλτα Ποσάιντον βρίσκονται 25 άτομα ως μέλη του πληρώματος, εκ των οποίων 2 Έλληνες, ενώ στο Prudent Warrior 23 άτομα, εκ των οποίων 8 Έλληνες και ένας Κύπριος.